Έλα, παιδιά, φώναξε τον μπαμπά. Πού είναι ο μπαμπάς? Να σου φέρω κόκαλο για να κάτι. Ο Τζέρι είναι 4 μηνών. Είναι ένας νύμος κούταβος με κάποιο γονιό παππούθι ο λαμπραντόρ, ο οποίος βρέθηκε μαζί με τα αδερφάκια του εγκαταλελειμμένος στην Πετρούπολη, από όπου και τον περιμάζεψε μια φίλη. Και έτσι είδαμε τη φωτογραφία του στο Facebook πριν από 2 εβδομάδες και κάτι, 3 εβδομάδες, και ήταν love at first sight. Ήταν ότι αυτός ο μικρός θα έρθει σπίτι μας. Όταν ήρθε, επειδή ήταν τελείως καινούργιο το περιβάλλον, είχε αποχωριστεί με όλα τα αδερφάκια του, ήταν εκεί σε εκείνο το χαλί για 1-2 ώρες, ξαπλωμένος, δεν σήκωνε κεφάλι, ήταν πάρα πολύ φοβισμένος. Αλλά μέσα στα πρώτα 24 ώρα άρχισε να μαθαίνει το σπίτι, να μαθαίνει εμάς. Και τώρα 2 εβδομάδες είμαστε οικογένεια και ήδη μας έχει πάρει τον αέρα. Ξέρει ότι εγώ είμαι το πιο εύκολο θύμα σε νάζικα και κλάματα και κόγξες και παράπονα χωρίς αιτία. Έχει τη βεράντα που αλωνίζει και μας κουβαλάει κομμάτι-κομμάτι, φύλλα, χώματα πάντα. Τρέμει την ηλεκτρική σκούπα, ακόμα δεν έχει συμφιλειωθεί μαζί της. Κάνει λίγο το ζήτουλα όταν τρώμε, αλλά κάποια πράγματα έχει μάθει. Στην κουζίνα δεν μπαίνουμε, ας το πούμε, γιατί τη δεύτερη-τρίτη μέρα είχε αρχίσει να μου κουβαλάει ένα-ένα ότι είχε μέσα η σακούλα του σκουπιδιών. Έχει ακόμα όλη την κουταβίσια γαρμποσύνη όταν τρέχει, γλιστράει στο πάτωμα, τρώει τούμπες. Είναι ακόμα στην ανάπτυξη. Και για αυτή τη μορουδιακή δεξιότητα βγάζει ακόμα δόντια, δεν τα έχει βγάλει όλα, οπότε ροκανίζει ό,τι βρει. Τώρα ροκανίζει αυτό το κορδόνι, άλλες φορές τα κρόσια του χαλιού ή τους εχθρούς του, τον τάρανδο και τον ρινόκερο, τα οποία προφανώς τα περνάει για αγρίμια και προσπαθεί να τα κατασπαράξει. Η αλήθεια είναι ότι θέλαμε σκύλο. Είχαμε τους τελευταίους μήνες, είχαμε φιλοξενήσει αρκετές φορές την σκυλίτσα της κουνιάδας μου, της Νάνσης, και ζώντας το day-to-day του σκύλου, και εγώ και ο Τάσος θέλαμε να κάνουμε αυτό το βήμα, να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας. Στην προηγούμενη περίπτωση το βήμα το έκανα εγώ παρορμητικά. Ο Τάσος το έμαθε κατόπιν εορτής, αλλά εντάξει, όταν τον βλέπεις αυτόν τον κερατά, τον ερωτεύεσαι. Είναι πάρα πολύ αγαπησιάρης, είναι πάρα πολύ χαριτωμένος. Έχει αυτά τα πυκνά, χρυσαφένια, ματόκλαδα, τις άσπρες πατούσες. Είναι γενικά ένα κουκλί. Έχουμε χάσει το μυαλό μας. Είμαστε σαν χαζομπαμπάδες. Τι αλλάζει στην καθημερινότητα με ένα κουτάβι στο σπίτι? Είναι ότι για μένα αλλάζουν όλες οι προτεραιότητες, δηλαδή έχεις, ξέρεις, όπως θα είχες την έγνοια και τη φροντίδα ενός ανθρώπου, έχεις την έγνοια και τη φροντίδα του Τζέρι, ο οποίος και μόνο που τον βλέπεις σε φάση, ανοίγει η καρδιά σου. Είναι
Το έχω δει σε φίλους μας που έχουν έρθει, επειδή είναι πολύ κοινωνικός, δηλαδή οποιοδήποτε εμφανιστεί καινούριο θέλει να τον καβαλήσει, να χαϊδευτεί, ότι λειτουργεί ως αγχολητικό και ως ένεση ευτυχίας. Τώρα, ας το πούμε, έχει επιτεθεί στο χαλί, την ταμπέλα θα τη σκίσει όπου να είναι και θα τον κυνηγάμε για να μην την καταπιεί. Ορίστε, κοίτα κατάσταση. Κοίτα κατάσταση. Το χαλί της γιαγιάς μου. Στην πραγματικότητα, όσα μεγαλόσωμα ζώα έχω, όσα μεγαλόσωμα σκυλιά έχω γνωρίσει στη ζωή μου, ήταν πάντοτε πολύ πιο ήρεμα και χαλαρά και ψιλογιόλο από τα μικρόσωμα που είναι πιο ζωηρά. Εντάξει, το σπίτι είναι μεγάλο, αλλά εγώ πιστεύω ότι ο Τζέρι θα ήταν το ίδιο ευτυχισμένος αν μέναμε σε ένα διαράκι με ένα μικρό μπαλκόνι, γιατί θα έβγαινε τις βόλτες του. Δηλαδή δεν. Το να πεις ότι δεν παίρνω σκυλί γιατί είναι μεγάλο και το σπίτι μικρό, δεν χρειάζεται κανέναν. Είναι ότι απλά δεν θες να υιοθετήσεις. Δεν είναι κακό, αλλά δεν χρειάζεται τώρα να λέμε μαλακίες ότι το μεγαλόσωμο σκυλί θα υποφέρει αν δεν έχει 400 τετραγωνικά να τρέξει. Τρίχες. Και εγώ μεγαλώνοντας είχα μεγαλόσωμο ζώο, το οποίο ήταν τρισευτυχισμένο. Δηλαδή, εσύ θα γίνεις αρκούδος. Ήδη πολλές φορές έρχεται σε μένα που με αναγνωρίζει ως μπαμπά κορόιδο, σφινώνει από πίσω μου το βράδυ που βλέπουμε σειρές και αρχίζει μου ρίχνει κολλιές ή με τα πόδια με σμπρώχνει για να απλωθεί. Οπότε σε μερικούς μήνες από τώρα θα έχω εδώ τα μαξιλάρια μου, πώς είναι το κρεβατάκι τώρα του Τζέρι. Θα είμαι εγώ από εδώ, ο Τζέρι στον καναπέ. Κάπως έτσι. Και θα του ζητάω την άδεια για να καθίσω. Σχετικά με το ενιαίο και το καθαρό, εγώ. Δεν. Καταρχάς, αδιανόητο να δώσει λεφτά να αγοράσει ζώο τη στιγμή που υπάρχουν τόσα ζώα χωρίς σπίτι, χωρίς γονιούς. Ήμουνα σίγουρος ότι θα δηλώσει την ετικέτα και γι' αυτό πάω τώρα να την πάρω, γιατί δεν έχει κανένα νόημα να τη φάσει. Μωρό. Μωρό. Η μόνη διαφορά από το να ήταν μωρό ανθρωπάκι είναι ότι δεν ζωγραφίζει τους τοίχους. Ναι, όχι. Στάνταρ η μία μου, γιατί είναι και πιο γερά. Είναι και πιο γερά, δεν έχει προηγηθεί, ας το πούμε, ενδογαμία 10 γενεών. Δηλαδή, να δώσεις λεφτά για ένα σκυλί για να μοιάζει έτσι ακριβώς και στα 3 χρόνια σου βγάλει κανένα καρκίναρο, όχι. Χίλιες φορές κοπριτάκια, χίλιες φορές η μία μας. Μωρό μου. Έτσι, δείξε στον Τάραντο. Δείξε του έτσι. Πάρε εκδίκηση για κάθε πρόκληση. Έχει αρχίσει ήδη και το ξεκολλιάζει. Έχει ανοίξει σε 3 διαφορετικές μεριές. Θα πηγαίνω να ψωνίζω κάθε τόσο λούτερνα μαλάκα για το σπηλί κανονικά. Θα μου ρωτάνε πόσο χρονών είναι το παιδάκι σας. Θα λέω 1,5. Σας αγχώνει λίγο ότι είναι μια ευθύνη που πάει σε βάθος χρόνο, 15, είναι 10, 15 χρόνια, 20, χτυπαξίλο, όσο περισσότερο. Έχουμε μάθει όλοι, μαθαίνουμε να προσαρμόζουμε τη ζωή μας σε διάφορες, σε διάφορες συνθήκες και εδώ πέρα είναι μια συνθήκη χαράς. Οπότε εννοείται ότι προσαρμόζεις τη ζωή σου, ότι βρίσκεις κάποιον να του κάνει jerry sitting. Και επιπλέον έχουμε την πολυτέλεια και εγώ και ο Τάσος να δουλεύουμε όσο επιτοπλίστων στο σπίτι, να περνάμε πολλές ώρες στο σπίτι, οπότε έχει και παρέα ο μπέμπι. Δώσε, κοίτα κατάσταση. Δώσε, να σου πήξω λίγο όμως γιατί πέρασε πολύ ώρα που πέτσι διάφορα. Θες κάτι άλλο να πεις? Τον λατρεύουμε, δηλαδή ασχολιόμαστε συνέχεια μαζί του γιατί δεν τον χορταίνουμε τον κερατά. Αυτό. Και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εγώ ευχαριστώ. Να πούμε λίγο για το βιβλίο. Έλα σε παρακαλώ. Λοιπόν, το βιβλίο «Η σκυλίτσια ψυχή» έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όχι, αυτό είναι το ζήτημα του βιβλίου. Είναι η αγάπη, η ανεξιχνίαστη αγάπη που μπορεί να αναπτυχθεί ανάμεσα σε έναν άνθρωπο και ένα σκύλο.
πρωταγωνίστρια του βιβλίου, η Έστερ, η αφηγήτρια, είναι αυτιστική και η επαφή της με τον κόσμο επιτυγχάνεται από τα παιδικά της χρόνια μέσα από τον σκύλο που περιμαζεύουν με τον πατέρα της από το δρόμο. Κάτι που ισχύει έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, πολλά παιδιά που στο αυτιστικό φάσμα που ζορίζονται με την επαφή, τη βλεμματική, την επαφή με τους ανθρώπους, τα ζώα και δει τα σκυλιά που έχουν αυτό το δέσιμο με τον άνθρωπο, λειτουργούν ως γέφυρα. Και είναι μια τελείως ανιδιοτελής αγάπη, γιατί δεν είναι ότι... Εγώ τουλάχιστον δεν είναι ότι περιμένω κάτι από τον Τζέρι, περιμένω να είναι γερός και να περνάει καλά, αυτό. Δηλαδή κανονικά ό,τι θα περίμενα, να είναι ευτυχισμένος. Γιατί αισθάνομαι γονιός, κανονικά. Και τα κόκαλα της γιαγιάς μου, της Ελένης, τρίζουνε γιατί το έχεις ξεκολλιάσει το χαλί. Λύσα. Έλα να υπογράψεις. Ευχαριστώ. Γευρήμου, ευχαριστώ. Έτσι μπράβο. Έτσι μπράβο. Έτσι μπράβο.